Ξέρετε τι θυμάμαι και ήθελα να το πω σε ένα κήρυγμα αυτό και θα το πω εδώ στην πανήγυρη της κυράς. Ξέρω μία Αγία γυναίκα στην Κρήτη, είναι γραία, μοναχή. Μεγάλη Αγία, μεγάλη Αγία. Όταν κοιμηθεί τότε θα καταλάβω όλοι και οι κριτικοί ιδιαίτερος που την έχουν και δεν καταλάβαν ακόμα την αξία της. Και όταν την ερώτησα, ήμουνα μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού και του είπα, ξέρω, του λέω, αυτήν την Αγία να πάμε να τη δούμε. Και πήγαμε. Και όταν την ερώτησα, μας επεριέγραψε τον καθέναν, το χαρακτήρα μας, την υγεία μας, τα προβλήματά μας, τη Μητρόπολη μας. Μας είπε και κάτι που το μέλλον του καθενός. Εκπληκτική ακρίβεια. Και μου λέει ο αδερφός, ο Αθανάσιος, ο Λεμεσού, αυτή μου λέει, Άγιε Μόρφου, έχει τα μάτια, μου λέει, του Πορφύριου και του Ιάκωβου, τελευταία η Εκκλησία τον Αγιοκατάταξε. Πολύ μεγάλη τηλεόραση σε αυτή, μου λέει. Βλέπει, μου λέει, και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Είχα το θάρρος της, επειδή μιλούσαμε τηλεφωνικά. Της λέω, Γερόντισσα, με ποια μάτια βλέπεις αυτά όλα στο μέλλον, στο παρελθόν μας και στο παρόν μας? Και μου λέει, όχι Δέσποτά μου με αυτά τα μάτια, αλλά τα άλλα που έβαλε ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους και είναι τα μάτια της καρδιάς. Και όταν καθαρίσει η καρδιά, βλέπεις με εκείνα τα μάτια. Τα μάτια της καρδιάς. Και βλέπεις και το φως, λέει. Και μιλούσε και το άχρηστο φως που είδε ο Άγιος Στέφανος την ώρα του μαρτυρίου του. Και λέει, λέει, πώς είναι αυτόν το φως, την ερωτήσαμε. Είναι ένα χρώμα, λέει, ασπρογάλασιο. Και όταν έρθει αυτόν το φως, γεμίζει ο άνθρωπος γνώση. Είναι ένα φως, λέει, που είναι γεμάτον πληροφορίες. Και ό,τι του ζητήσεις, ανάλογα πώς κανοναρχείς του Θεού, έτσι και σου ψάλλει. Ό,τι του ζητήσεις, αυτόν και σου δίδει. Γι' αυτό, μου λέει, είναι ένα φως γεμάτο γνώσεις και πληροφορίες. Και τώρα που ψάλαμε, αν έτειλε το φως το της γνώσεως, στο Απολυτίκιον εθυμήθηκα αυτήν την γερόντισσα της Κρήτης. Και λέω, τι ωραίον ο άνθρωπος να καθαρίσει τα μάτια της καρδιάς του και να βλέπει τα μη βλεπόμενα ως παρόντα και να μπορεί να χαίρεται με τις χαρές του μέλλοντος αιώνος που μπορεί το σώμα μας να μην ζήσει να τις δει, αλλά η ψυχή θα τις δει. Εύχομαι να ζήσετε, να δείτε κι εσείς τις χαρές της Κυράς, τις χαρές της Κύπρου. Αλλά θα προηγηθεί η μεγάλη υπομονή και η πίστη των Αγίων.